Πολύ ωραία, γιατρέ, μπορείτε να ξεκινήσετε. Ωραία, αντίστοιχα στην ινσουλίνη, μια διαταραχή που συνδέεται με τη θυρεοειδή, τα Χασιμότο και το μεταβολικό σύνδρομο. Σήμερα θα πούμε για το ρόλο της αντίστασης στην ινσουλίνη στην ανάπτυξη της νόσης του Χασιμότο και του μεταβολικού συνδρόμου και πώς σε συνδυασμό με λήψη βιταμίνης και μικροθρεπτικά συστατικά επηρεάζει την υγεία και πώς ο εντοπισμός και διόρθωση τόσο της αντίστασης στην ινσουλίνη όσο και των ελλείψεων του οργανισμού μπορούν να βελτιώσουν την υγεία των ασθενών. Ας δούμε όμως πρώτα τι ακριβώς είναι η ινσουλίνη και πώς λειτουργεί. Η ινσουλίνη, αν δούμε εδώ, έχουμε δύο κύτταρα. Ή μάλλον το ίδιο κύτταρο σε μια διαφορετική στιγμή, που μοιάζουν με κουμπαρά. Η γλυκόζη είναι το νόμισμα, είναι αυτό που το κύτταρο θέλει να μπει μέσα και η ινσουλίνη είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει τον κουμπαρά για να μπορέσει να μπει η γλυκόζη και να την κάψουν στη συνέχεια τα κύτταρα και να παραχθεί ενέργεια. Οπότε βλέπουμε στην αριστερή εικόνα την ινσουλίνη πριν συνδεθεί με τον υποδοχέα και στην επόμενη εικόνα βλέπουμε την ινσουλίνη που έχει λειτουργήσει ως κλειδί, έχει συνδεθεί στην υποδοχεία και έχει ανοίξει τον κουμπαρά, το κύτταρο, τον υποδοχέα όπου εισέρχεται η γλυκόζη στο κύτταρο και έτσι μπαίνει η γλυκόζη στο κύτταρο. Η συχνή όμως κατανάλωση υψηλά επεξεργασμένων τροφών που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες είναι κάτι για το οποίο το σώμα μας δεν είναι γενετικά προγραμματισμένο και αυτό προκαλεί σταθερά αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης λόγω της αυξημένης πρόσληψης είτε γλυκόζης κατευθείαν είτε τροφών που μετατρέπονται πολύ γρήγορα σε γλυκόζη μέσα στο αίμα. Όσο πιο επεξεργασμένες είναι οι τροφές, συνήθως τόσο μεγαλύτερο ανάγκη χρειάζεται σε ινσουλίνη για να κρατήσει το σώμα σταθερά τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Λόγω αυτών των συνθήκων, δηλαδή αυξημένη πρόσληψη και αυξημένες ανάγκες αυξημένη έκρηση ινσουλίνης, τα κύτταρα στους μύες, στο σηκώτη και στο λίπος, που είναι η βασική ιστή, τα βασικά όργανα που ανταποκρίνονται άμεσα στην ινσουλίνη, στην προσπάθειά τους να προστατευτούν από την αυξημένη παρουσία τόσο γλυκόζης όσο και ινσουλίνης, δεν ανταποκρίνονται στο ίδιο βαθμό, δηλαδή μειώνουν την ευαισθησία και την ανταπόκριση τους στην ινσουλίνη και έτσι η γλυκόζη δυσκολεύεται να περάσει στο εσωτερικό τους. Αυτό είναι που περιγράφεται ως αντίσταση στην ινσουλίνη. Δηλαδή, τα κύτταρά μας αντιστέκονται στην εντολή, στο μήνυμα της ινσουλίνης και χρειάζονται όλο και μεγαλύτερες ποσότητες για να επιτευχθεί το ίδιο βιολογικό αποτέλεσμα, το οποίο όμως ανατροφοδοτεί το φαινόμενο της αντίστασης. Γιατί όσο μεγαλύτερες ποσότητες, τόσο περισσότερες εκρήγονται, τόσο περισσότερο τα κύτταρα αντιστέκονται. Εδώ, σε αυτήν την εικόνα, βλέπουμε την ινσουλίνη που αντιπροσωπεύεται με αυτή την μπλε σφαίρα. Όπου όταν υπό φυσιολογικές συνθήκες συνδέεται με τον υποδοχέα, ανοίγει όπως είδαμε και πριν, ενώ στην αντίσταση έχουμε σύνδεση μεν της ινσουλίνης, αλλά η γλυκόζη δεν περνάει στο εσωτερικό του κυτάρου. Οπότε αυτή εδώ περιγράφεται ως αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη λοιπόν είναι μία από τις βασικότερες ορμόνες του ανθρώπινου οργανισμού και ρυθμίζει, όπως είδαμε, τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, τη καύση του λίπους, αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης. Μειώνουν την καύση του λίπους, κλειδώνουν το λίπος, οπότε όταν έχουμε αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης στο σώμα μας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το λίπος για ενέργεια και μπαίνει σε μια διαδικασία αποθήκευσης λίπους. Εξαιτίας της ρύθμισης του ζαχάρου, των επιπέδων του ζαχάρου και των μεταβολισμού και της καύσης του λίπους, η ινσουλίνη είναι πρωταρχική ορμόνη στη ρύθμιση και στην παραγωγή ενέργειας. Η ινσουλίνη επίσης ελέγχει τους μηχανισμούς φλεγμονής, είναι ένας αυξητικός παράγοντας, δηλαδή λέει στα κύτταρα δίνει την εντολή να αυξηθούν, οπότε επιδεινώνει τις φλεγμονές. Επίσης έχει κεντρικό ρόλο και στην ανάπτυξη του καρκίνου, οπότε αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης δίνουν εντολή στα κύτταρά μας, στα καρκινικά κακά κύτταρα, να πολλαπλασιαστούν ταχύτερα. Και μέσα αυτό το μηχανισμό να επηρεάζει τη συνολική λειτουργία του οργανισμού. Αυξημένα επίπεδα λοιπόν ινσουλίνης καταστέλουν τη θυρεοειδική λειτουργία και αυξάνουν το σωματικό βάρος ενισχύοντας τις φλεγμονές. Και λόγω αυτών των μηχανισμών συνδέονται με εκδήλωση υποθυρεοειδισμού, δηλαδή όταν ο θυρεοειδής δουλεύει λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε, με αυξημένη παρουσία όζων του θυρεοειδής, όπως είδαμε η ινσουλίνη είναι αυξητικός παράγοντας, οπότε δίνει εντολή στα κύτταρα του θυρεοειδή να αυξηθούν και έτσι είναι ένας και αυτός παράγοντας που συμβάλλει στην δημιουργία όζων στο θυρεοειδή. Αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε άτομα με νόσο του Χασιμότο. Αυξάνει ένα χαρακτηριστικό
της αντίστασης ενσουλίνης είναι αναπόθεσης πλαχνικού λίπους. Είναι λίπος που βρίσκεται στο εσωτερικό του σώματός μας, διαφέρει από το υποδόριο και αυτό συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και φυσικά αύξηση του σωματικού βάρους. Ο όρος μεταβολικό σύνδρομο, που είναι μια διαταραχή που συνδέεται με αυξημένο σωματικό βάρος, εναπόθεση πλαχνικού λίπους, μπορεί να συνδέεται με υπέρταση και διαταραχή του μεταβολισμού τόσο της γλυκόζης όσο και των λιπιδίων, προκύπτει λόγω αντίστασης στην ινσουλίνη. Πολλές φορές στα ιατρικά συγγράμματα, ο όρος μεταβολικό σύνδρομο και αντίσταση στην ινσουλίνη χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα. Στην πραγματικότητα, το μεταβολικό σύνδρομο είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από την αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή πώς αυτό εκδηλώνεται στον ανθρώπινο οργανισμό. Συμβάλλει στην ανάπτυξη χρόνιας φλεγμονής, διαταράσσει το μεταβολισμό της χοληστερίνης και των τριγλυκερίδιων και συμμετέχει στην εμφάνιση υπέρτασης, που όπως είδαμε αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης του μεταβολικού συνδρόμου. Αυξάνει τον κίνδυνο θρομβώσεων, προκαλεί αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτοάνωσης νοσημάτων, γιατί με όλους τους μηχανισμούς, δηλαδή κυρίως με την προώθηση της φλεγμονής, αλλά επίσης απορριθμίζει και τη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος και επίσης προκαλεί και διαταραχές στη διάθεση και συνδέεται επίσης με διαταραχές του μικροβιώματος. Όπως είδαμε λοιπόν, η αντίσταση στην ινσουλίνη επηρεάζει αρνητικά τη συνολική κατάσταση υγείας ενός ατόμου και διαταράσσει ένα σημαντικό αριθμό μεταβολικών λειτουργιών στον οργανισμό, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης χρόνιων ασθενειών και ιδιαίτερα αυτοάνωσων νοσημάτων όπως και επίσης του διαβήτη και καρδιακών νοσημάτων. Η αντίσταση στην ινσουλίνη, πιθανόν μαζί με την έλλειψη σε βιταμίνη D και σε άλλα μικροθρεπτικά συστατικά, είναι δύο κεντρικοί παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση χρονίων και αυτοάνωσης νοσημάτων σήμερα. Βιταμίνες και μικροθρεπτικά στοιχεία, όπως μεταλλικά στοιχεία, λιπαρά, οξέα, αντιοξυδωτικά, είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του θυρεοειδή και του ανοσοποιητικού συστήματος και αυτά επιπλέον με την αντίσταση στην ινσουλίνη δυσχεραίνουν και την δράση της ινσουλίνης, δηλαδή ελλείψεις σε συγκεκριμένα μικροθρεπτικά συστατικά και μεταλλικά στοιχεία δυσχεραίνουν την ευαισθησία, την ανταπόκριση των κυττάρων στην ινσουλίνη και ελλείψεις αυτά τα στοιχεία συνδέονται με την ανάπτυξη και την πορεία της θυρεοειδίτητας του Χασιμότου. Υπάρχουν λοιπόν 5 βασικές ελλείψεις σε μικροθρεπτικά που συντελούν στην ανάπτυξη της νόσης του Χασιμότου. Αυτή είναι η βιταμίνη D, έλλειψη σεληνίου, μαγνησίου, προβιωτικών και ωμέγα 3 λιπαρών οξέων. Σε συνδυασμό με μεταβολικές διαταραχές, όπως είδαμε πριν, την αντίσταση στην ινσουλίνη, το χαμηλό μεταβολισμό και τη διαταραχή της μικροβιακής χλωρίδας, τόσο η αντίσταση στην ινσουλίνη όπως και η έλλειψη σε κάποια μικροθρεπτικά μαζί με τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της αντίστασης στην ινσουλίνη, δηλαδή μια διατροφή που δεν είναι υγιεινή, που περιέχει μεγάλο αριθμό τροφών που έχουν υποστεί σημαντική επεξεργασία, διαταράσσουν και τη μικροβιακή χλωρίδα που παίζει κεντρικό ρόλο τόσο στη λειτουργία του οργανισμού συνολικά, αλλά και στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν τη λειτουργία τόσο του οργανισμού συνολικότερα, αλλά έχουν μεγάλη επίπτωση στην λειτουργία των θυρεοειδικών κυττάρων. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πίνακα, όπου βλέπουμε ότι η αυξημένη πρόσληψη ελεύθερων ζαχάρων ή τροφών που γίνονται εύκολα ζάχαρο, όπως είδαμε. Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, γιατί και το ζάχαρο μεταβολίζεται στον οργανισμό, το αλκοόλ μεταβολίζεται στον οργανισμό, είναι ισοδύναμο της ζάχαρης. Μαζί με την κρυμμένη πείνα, που είναι ένας όρος που περιγράφει τις ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά, ονομάζεται κρυμμένη γιατί μιλάμε για οριακές ελλείψεις που σωρεύονται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα στον οργανισμό μέχρι να εκδηλωθούν σε νόσο και μέχρι να εκδηλωθούν δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν με τις κοινές εργαστηριακές εξετάσεις και μαζί με τη χαμηλή φυσική δραστηριότητα όλα αυτά συντελούν στην δημιουργία αντίσταση στην ινσουλίνη, οδηγούν σε μεταβολικές διαταραχές που προωθούν την ανάπτυξη χρόνιας φλεγμονής, την αλλίωση του μικροβιώματος όπως είδαμε και συνδέονται με την εκδήλωση υπεργλυκαιμία, αυξημένων επίπεδων ζαχάρου στο αίμα σταδιακά μέσα στα χρόνια, την εκδήλωση υπέρτασης και αυξημένα επίπεδα ή διαταραχή στο μεταβολισμό των λιπιδίων, όπως είναι τα τριγλυκερίδια, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά, για την εκδήλωση καρκίνων, αναπνευστικά, διαβήτη και αυτοάνωσα νοσήματα. Είναι σημαντικό λοιπόν
για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν μεταβολικές διαταραχές να εντοπίσουν τις ακριβείς ελλείψεις που επηρεάζουν την υγεία τους, καθώς αυτό συνοδεύονται άμεσα τόσο με την γενικότερα απορία της υγείας τους, με την εκδήλωση της θυρεοειδίτιδας Χασιμότο και την ύπαρξη μεταβολικού συνδρόμου. Μέχρι και λίγα χρόνια πριν, ο εντοπισμός και η ακριβής καταγραφή των ελλείψεων σε κάθε άτομο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη με τις κλασικές μεθόδους μέτρησης, γιατί η μέτρηση γίνεται των επίπεδων των μικροθρεπτικών συστατικών με κλασικές μεθόδους μέτρησης, γίνεται στο αίμα. Τα επίπεδα στο αίμα των στοιχείων είναι σταθερά, δεν αλλάζουν, γιατί το σώμα μας προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή τη σύσταση του αίματος και αυτό το κάνει σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα παράδειγμα όπως το νερό. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να χάσει μία ζεστή μέρα ή όταν κάνει μία πολύ έντονη φυσική δραστηριότητα, να χάσει από 3 ως 6 λίτρα νερό μέσα σε λίγες ώρες. Αυτή την ποσότητα νερού δεν θα τη χάσει από το αίμα, γιατί αν τη χάσει από το αίμα, το σώμα περιέχει γύρω στα 4-5 λίτρα αίμα. Αν έχανε 3 ως 6 λίτρα νερό, θα πέθαινε, γιατί το αίμα θα πρόκειται μία τέτοια συμπύκνωση που θα οδηγούσε σε θάνατο. Οπότε το σώμα, το τελευταίο συστατικό που θα αλλοιώσει είναι η σύσταση του αίματος και θα προσπαθήσει να κατανεμεί την έλλειψη νερού μέσα από τα κύτταρα, ενδοκυτάρια, όπου και εκεί θα έχουμε και τις μεγαλύτερες επιπτώσεις. Οπότε αντίστοιχα το ίδιο ισχύει, ας πούμε, για παράδειγμα για το ασβέστιο. Μετρώντας τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, δεν μπορεί κάποιος να εντοπίσει αν ένας οργανισμός χρειάζεται ασβέστιο ή όχι. Το ίδιο συμβαίνει και για το μαγνήσιο, γιατί το σώμα τραβάει ασβέστιο και μαγνήσιο από τα οστά και προσπαθεί να διατηρήσει σταθερά τα επίπεδα αυτών δύο κεντρικών μεταλλικών στοιχείων στο αίμα. Για να μπορέσει κανείς λοιπόν να αξιολογήσει και να μετρήσει την πραγματική σύσταση ενδοκυτάρια στον οργανισμό, θα πρέπει να κάνει ειδικές εξετάσεις που να μπορούν να μετρήσουν μικρά μόρια στον οργανισμό. Μέχρι τώρα λοιπόν, μέχρι πριν λίγα χρόνια, η διόρθωση των ελλείψεων βασιζόταν λοιπόν σε γενικές οδηγίες και η αποτελεσματικότητα ήταν μειωμένη. Τα τελευταία χρόνια, μια νέα κατηγορία εξετάσεων που ανοιχνεύει μικρά μόρια στον οργανισμό παρέχει μια ακριβή εικόνα και για τις ελλείψεις και για τις μεταβολικές διαταραχές, όπως είναι αντίσταση στην ινσουλίνη ή η διαταραχή του μικροβιώματος και η ικανότητα του οργανισμού να διαχειριστεί τη φλεγμονή που επηρεάζουν την κατάσταση υγείας ενός ατόμου. Οι συγκεκριμένες αναλύσεις ονομάζονται μεταβολομικές αναλύσεις, προέρχονται από τη λέξη μεταβολίτης και την κατάληξη omics, όπου omics είναι η μελέτη μορίων με κοινά χαρακτηριστικά. Όταν μελετάμε τις πρωτεΐνες, αναφερόμαστε στα proteomics. Όταν μελετάμε τα γονίδια, αναφερόμαστε στα genomics. Και όταν μελετάμε τις μεταβολίτες, αναφερόμαστε στα metabolomics ή μεταβολομικές αναλύσεις, όπως είναι μετάφραση στα ελληνικά. Τα πλεονεκτήματα αυτών των αναλύσεων είναι ότι καταγράφουν τις ακριβείς ελλείψεις, ώστε να μπορέσει να σχεδιαστεί στη συνέχεια ένα θεραπευτικό πλάνο που να οδηγεί στην αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου και της νόσου του Χασιμότο με στόχο τη βελτίωση της υγείας του συγκεκριμένου ασθενή. Μπορούν να ανοιχνεύσουν περισσότερους από 80 δείχτες. Στην πραγματικότητα μπορούν να ανοιχνεύσουν εκατοντάδες δείχτες, αλλά η μέτρηση, η ποσοτική μέτρηση που χρειάζεται, 80 δείχτες μπορούν να μας δώσουν εξαιρετική πληροφορία για το τι συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό και σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου. Οι εξετάσεις λοιπόν εντοπίζουν ανεπάρκειες σε βιταμίνες και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη, με τον μεταβολισμό των ζαχάρων, τον μεταβολισμό των λιπιδίων, τη διαχείριση της φλεγμονής, την παραγωγή ενέργειας μέσα στα κύτταρα. Αυτή συμβαίνει σε οργανίδια τα μυτοχόνδρια, όπου φτάνουν τα θρεπτικά συστατικά και εκεί γίνεται καύση και παράγεται ενέργεια για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα κύτταρα και ο οργανισμός συνολικά. Την κατάσταση μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου, οι εξετάσεις μας δίνουν στοιχεία και για την έλλειψη προβιωτικών ωφέλιμων μικροβίων, αλλά και την αυξημένη παρουσία δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών στον οργανισμό μας. Στο σώμα μας υπάρχουν πάνω από 50-60 τρισεκατομμύρια μικροοργανισμοί. Κάποιοι από αυτούς, το μεγαλύτερο ποσοστό, 85% περίπου, είναι ωφέλιμα, χρειάζονται για την λειτουργία του οργανισμού και ένα 15% επίσης χρειάζονται, αλλά αν έχουμε αυξημένη υπερανάπτυξη αυτών των μικροοργανισμών, αυτά μπορούν να γίνουν δυνητικά παθογόνα. Τέτοια δυνητικά παθογόνα μπορεί να είναι ο στρεπτόκοκκος, σταφυλόκοκκος, εντερόκοκκος, κάντιντα. Και τελικά μας δίνουν και στοιχεία για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και του ορμονικού. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων συνοδεύονται στην πορεία από ένα θεραπευτικό πλάνο που διαμορφώνεται
από τον γιατρό και την επιστημονική ομάδα που παρακολουθεί για να μπορέσουν να παραδοθούν, να διελεγηθούν και να έχουμε κλινική εφαρμογή αυτών των εξετάσεων. Χρειάζεται η προσέγγιση να γίνει από μια ομάδα επιστημόνων που περιλαμβάνει γιατρό, διατροφολόγο, σύμβουλο υγείας, βιοχημικούς και βιολόγους για την διενέργεια των εξετάσεων. Είναι απαραίτητη η σταθερή παρακολούθηση από γιατρό, γιατί οι παρεμβάσεις που γίνονται στον οργανισμό προκαλούν αλλαγές. Θα πρέπει να ακολουθήσουν επαναξιολόγηση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα της ανταπόκρισης του κάθε οργανισμού και προσαρμογή της αγωγής, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση της συνολικής λειτουργίας του οργανισμού. Η αγωγή αποτελείται από βιταμίνες και μικροθρεπτικά συστατικά και διατροφή, καθώς και συστάσεις που αφορούν στον τρόπο ζωής με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Παράλληλα, ο ασθενής συνεχίζει να ακολουθεί την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει. Οι πληροφορίες από τις εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν επίσης τον γιατρό να κάνει παρεμβάσεις και να βοηθήσει στην καλύτερη ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή, γιατί πολλές φορές και τα φάρμακα δημιουργούν αυξημένες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά, μπορούν να λιώσουν τη χλωρίδα, μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση κάποιων βιταμινών και θα πρέπει αυτές να αναπληρωθούν ώστε να έχει ο ασθενής τα μεγαλύτερα ωφέλη και από τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά και να ενισχυθεί η φυσιολογική λειτουργία του κάθε οργανισμού. Καθώς λοιπόν οριακές ελλείψεις του οργανισμού σε μικροθρεπτικά συστατικά σωρεύονται σταδιακά στον χρόνο και οδηγούν σε νόσο, είναι σημαντικό να αντιληφθεί κανείς ότι δεν πρόκειται για μια παρέμβαση που αναμένεται να δώσει μέσα σε λίγες μέρες ή άμεσα αποτελέσματα. Χρειάζεται μια ενεργό συμμετοχή του ασθενούς. Η επιστημονική ομάδα μπορεί να καθοδηγήσει, μπορεί να στηρίξει, αλλά ο ασθενής θα πρέπει να έχει μια αντίληψη ότι θα πρέπει να ενεργήσει, να λάβει πρωτοβουλία και να αλλάξει τρόπο ζωής και να, ώστε να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του. Η διενέργεια των εξετάσεων λοιπόν είναι το πρώτο βήμα και συνήθως απαιτούνται από 6-8 μήνες για την επίτευξη μιας σημαντικής αλλαγής, ένα έτος για να σταθεροποιηθεί ο οργανισμός σε ένα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας. Ο έλεγχος των συμπτωμάτων, η ρύθμιση της φλεγμονής, η αύξηση των επιπέδων ενέργειας και η ρύθμιση του βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα είναι τα πιο κοινά σημεία όπου παρατηρείται βελτίωση στους ασθενείς. Η διόρθωση αντίστασης με ιατρικές παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, τη διόρθωση των ελλείψεων του οργανισμού και στη διατροφή αλλάζει την πορεία της εξέλιξης του μεταβολικού συνδρόμου και της νόσου του Χασιμότο. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι μειώνει το αίσθημα κόπωσης και ενισχύει τα επίπεδα ενέργειας, γιατί καθώς αυξάνεται η απόδοση του οργανισμού και βελτιστοποιούνται οι μηχανισμοί παραγωγής ενέργειας στα κύτταρα, βελτιώνεται και η ποιότητα ζωής του ασθενούς. Το αίσθημα κόπωσης και η εξάντληση είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που συνδέονται τόσο με το μεταβολικό σύνδρομο όσο και με την νόσο του Χασιμότο. Οδηγεί σε βελτίωση του μεταβολισμού και μείωση του σωματικού βάρους. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είδαμε, η αντίσταση στην ινσουλίνη οδηγεί σε αναπόθεση λίπους. Το ίδιο το λίπος παράγει κάποιες ουσίες που επιδεινώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη. Διαταράσσεται ο μηχανισμός κορεσμού, δηλαδή έχουμε αυξημένη πείνα και το άτομο δεν νιώθει εύκολα ότι χορταίνει, οπότε οδηγείται σε αυξημένη κατανάλωση τροφής. Η έντονη πείνα τον οδηγεί να καταναλώσει τροφές που δεν είναι υγιεινές, τροφές που δίνουν γρήγορη ικανοποίηση. Οπότε έχουμε ένα φαύλο κύκλο που αν δεν βελτιωθούν η αντίσταση στην ινσουλίνη και οι μηχανισμοί μεταβολισμού και καύσης του οργανισμού, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να ξεφύγει από μόνος του. Το βλέπουμε αυτό και στη διεθνή βιβλιογραφία, ότι και να μπορέσει κάποιος να κρατήσει για 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες, να μειώσει την ποσότητα τροφής, τελικά δεν τα καταφέρνει. Θα πρέπει πρώτα να βοηθεί ο ασθενής να αποκατασταθεί η μεταβολική και ορμονική λειτουργία του οργανισμού, ώστε να μπορέσει να ρυθμιστεί και το αίσθημα κορεσμού, να λυθεί αντίσταση στην ινσουλίνη για να μπορέσει να ελέγξει το βάρος του. Αυξάνεται η απώλεια σπλαχνικού λίπους, γιατί επιλύοντας την αντίσταση στην ινσουλίνη έχουμε βελτίωση στην απώλεια του σπλαχνικού λίπους στην κοιλιακή χώρα. Και βελτιώνει σημαντικά την καθημερινότητα των ατόμων με μεταβολικό σύνδρομο και νόσο του Χασιμότο. Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια είναι ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να διασωθεί η πολυπόμενη λειτουργία του θηροειδή αδένα. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα. Μπορεί ένας ασθενής να έρθει
όπως βλέπετε στη φωτογραφία, να έχει καταστραφεί το 65% του θυρεοειδή και να υπολείπεται ένα 35%. Τα νούμερα αυτά είναι τυχαία για να μεταφέρουμε την έννοια, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργεί, ας θεωρήσουμε ότι ο θυρεοειδής δουλεύει 100% και ρυθμίζει αποτελεσματικά το μεταβολισμό. Στην νόσο του Χασιμότο πρόκειται για μια αυτοάνωση σε θυρεοειδήτητα, παράγονται αντισώματα που σταδιακά καταστρέφουν το θυρεοειδή. Όταν η καταστροφή του θυρεοειδή γίνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του θυρεοειδή, τότε ο θυρεοειδής δεν καταφέρει να ρυθμίσει τον μεταβολισμό. Κάνουμε εξετάσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει διαταραχή στο TSH και θα πρέπει και ο ασθενής να λάβει εξωγενή χορήγηση λήψη TAF4 θυρορμόνης για να μπορέσει να αποκαταστήσει τη θυρορμόνη που του λείπει. Αν λοιπόν έχει καταστραφεί το 65%, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασώσουμε το υπόλοιπο κομμάτι του θυρεοειδή, έστω και 35%, γιατί η μέτρηση και η ρύθμιση του χαπιού γίνεται 2 φορές το χρόνο, 3 φορές το χρόνο, κάποιες φορές και 1 φορά το χρόνο. Και αυτό δεν μπορεί να αντισταθμίσει την ικανότητα του θυρεοειδή που έχει ο θυρεοειδής να ρυθμίζει το μεταβολισμό και να ανταποκρίνεται σε δευτερόλεπτα. Δηλαδή, όταν κάνει κρύο, το σώμα μας προσαρμόζεται, αυξάνει το μεταβολισμό του. Όταν κάνει ζέστη, μειώνει το μεταβολισμό. Όταν είμαστε θυμωμένοι, όταν πρέπει να κάνουμε κάποια φυσική δραστηριότητα, όταν πρέπει να φάμε, όταν πρέπει να πέψουμε, ο θυρεοειδής συνεχώς ρυθμίζει και προσαρμόζει το μεταβολισμό. Οπότε η λήψη ενός χαπιού που θα καλύψει το 65%. Εφόσον λειτουργεί το υπόλοιπο 35, από μόνο του αρκεί για να διατηρήσει την ποιότητα ζωής σε έναν ασθενή και ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει αυτή τη ρύθμιση την συνεχή που μόνο ο θυρεοειδής μπορεί να κάνει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όταν ένας ασθενής έχει νόσο του Χασιμότο να σταματήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα την καταστροφή του αδένα και να διασώσουμε την υπολοιπόμενη λειτουργία του θυρεοειδή. Βελτιώνεται λοιπόν η ανταπόκριση στη φαρμακευτική θεραπεία, μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης άλλου αυτοάνωσου. Οι ίδιοι μεταβολικοί παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη της αυτοάνωσης θυρεοειδήτητας αλλά και του μεταβολικού συνδρόμου είναι κοινοί και με άλλα αυτοάνωσα νοσήματα. Γι' αυτό συχνά βλέπουμε ασθενείς με νόσο του Χασιμότο ή μεταβολικό σύνδρομο να έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν και άλλα αυτοάνωσα νοσήματα όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, κρίση κατά πλάκα, ρυθυματώδη υλικό. Μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωση καρδιαγγειακού νοσήματος και διαβήτη. Το μεταβολικό σύνδρομο είναι βασικός παράγοντας και το σπλαχνικό λίπος τόσο για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων όσο και διαβήτη. Και βελτιώνει το μεταβολισμό του ζαχάρου και των λιπιδίων. Βασικός λοιπόν στόχος της θεραπείας πρέπει να είναι επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του θυρεοειδής κατά το μέγιστο δυνατό, δηλαδή στα πλαίσια που μπορεί αυτό να διατηρηθεί. Ο θυρεοειδής δυστυχώς είναι ένα όργανο όπου η ταχύτητα αποκατάσταση των κυττάρων είναι πάρα πολύ αργή. Χρειάζεται κατά μέσο όρο 7 χρόνια για να αντικατασταθούν τα κύτταρα του θυρεοειδή, ενώ άλλα κύτταρα όπως του δέρματος ή τα λευκά αιμοσφαίρια μέσα σε λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες αντικαθίστανται. Ο θυρεοειδής είναι ένα όργανο που η αντικατάσταση των κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβη είναι πάρα πολύ αργή. Οπότε είναι και ζωτική σημασία να διατηρήσουμε και να διασώσουμε όσο μεγαλύτερο κομμάτι του θυρεοειδή μπορούμε. Μέσα από την κλινική μας εμπειρία, έχουμε διαπιστώσει τη διόρθωση των ελλείψεων του οργανισμού, η αποκατάσταση του μεταβολισμού, η ρύθμιση του βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα αλλάζουν ριζικά την πορεία της υγείας και την ποιότητα ζωής σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο και νόσο του Χασιμότο και βελτιώνουν την εικόνα της υγείας από μια εικόνα σταθερής επιδείνωσης σε μια εικόνα σταθερής βελτίωσης. Όπως είπαμε πριν, χρειάζεται χρόνος. Περισσότερες από τις αλλαγές προκύπτουν στους πρώτους 6-8 μήνες. Στο ένα έτος συνήθως έχουμε μια σταθερή εικόνα και μια σημαντική βελτίωση και μια σταθεροποίηση και χρειάζεται 2 έτη για να έχουμε μια βέλτιστη μεταβολική κατάσταση. Η ομάδα μας έχει βοηθήσει πάνω από 25.000 ασθενείς κατά τελευταία δεκαετία. Το 85% των περιστατικών που ακολουθούν τις ιατρικές παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στη διόρθωση των ελλείψεων και στη διατροφή τους παρατηρούν σημαντική βελτίωση. Κατά την τελευταία πενταετία η ομάδα μας έχει δημοσιεύσει σημαντικό επιστημονικό έργο, πάνω από 60 επιστημονικές δημοσιεύσεις και αποτελέσματα κλινικών μελετών σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και ιατρικούς εκδοτικούς οίκους όπως είναι το BMJ, ο εκδοτικός οίκος Springer Nature, η Elsevier και έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε με ερευνητές και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε όλο σχεδόν τον κόσμο και στην Ελλάδα
και με ερευνητές από το King's College στο Λονδίνο, στην Αγγλία, από το Latrobe, το Πανεπιστήμιο Latrobe στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, στην Ιταλία, το Albert Einstein College of Medicine στη ΣΥΠΑ και το καθεξής. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε και μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με την παρουσίαση και το θέμα που μιλήσαμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ, για την παρουσίαση. Να ξεκινήσω με κάποιες ερωτήσεις που έχουμε ήδη δεχθεί. Η πρώτη είναι, τι ρόλο παίζει η ηλικία για τη θεραπεία? Φαντάζομαι εννοούν για την παρακολούθηση από την κλινική μας, αν θέλετε να μας απαντήσετε. Δεν παίζει κάποιο ρόλο η ηλικία. Παρακολουθούμε ασθενείς από βρέφη ως πολύ μεγάλες ηλικίες. Βέβαια, εντάξει, όσο πιο νέος είναι ένας άνθρωπος, ο οργανισμός, ιδιαίτερα τα παιδιά, τόσο πιο γρήγορες είναι η ανταπόκριση στη θεραπεία και τόσο μεγαλύτερα είναι τα ωφέλη που παρατηρούνται, γιατί τα κύτταρα έχουν πολύ μεγαλύτερη ικανότητα να αναπλαθούν και να επιδιορθωθούν. Στους ηλικιωμένους, στους ενήλικες, δεν παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο η ηλικία και όλες οι ηλικίες μπορούν να παρατηρήσουν σημαντικά ωφέλη. Ωραία. Η ίδια ασθενής μας αναφέρει ότι είναι 75 ετών και πάσχει πολλά χρόνια από θηροειδίτιδα Χασιμότο και έχει και πολλά τα συμπτώματα που αναφέρουμε. Αν μας ρωτάει αν έχει ελπίδες θεραπείας. Φυσικά μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της και να μειωθούν σημαντικά το μεγαλύτερο κομμάτι από τα συμπτώματα που έχει. Εφόσον λαμβάνει η θεραπεία αποκατάσταση, θα συνεχίσει να αντιλαμβάνει. Όπως είδαμε, αυτή από μόνη της δεν αρκεί για να αποκαταστήσει τις μεταβολικές διαταραχές και τις ελλείψεις του οργανισμού και να φέρει τον οργανισμό στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Σίγουρα πρέπει να συνεχίσει να την παίρνει, αλλά για να μπορέσει να μειώσει τα συμπτώματα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε σημαντικά σε αυτό. Πολύ ωραία. Έχουμε μία ερώτηση, η οποία ρωτά αν όλα αυτά προέρχονται κυρίως από τη διατροφή μας, αν θέλετε να μας απαντήσετε πάνω σε αυτό. Είναι πολύ παραγωγικό. Όπως είδαμε, η διατροφή, ο τρόπος ζωής και οι λήψεις, αλλά και η προσωπικότητα του ασθενούς και το περιβάλλον που ζει και ο χαρακτήρας, όλα αυτά επηρεάζουν τον οργανισμό και δημιουργούν αυξημένες ή μειωμένες ανάγκες σε διαφορετικά πράγματα. Οπότε η ανάγκη να μπορέσει κάποιος για να μπορέσει να διορθώσει αυτές τις ελλείψεις, όπου οι πιθανοί συνδυασμοί είναι πάρα πολύ. Δηλαδή η εμπειρική προσπάθεια αποκατάστασης και βελτίωσης δεν λειτουργεί. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα πάνε καλά με τα λαχανικά. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι που προσπαθούν να ακολουθήσουν μια διατροφή που να είναι πιο vegetarian ή και vegan, και βλέπουμε στην πορεία, κάνοντας εξετάσεις, ότι ο οργανισμός τους πολλά από τα λαχανικά που καταναλώνουν δεν μπορούν να τα μεταβολήσουν. Και αυτό οδηγεί στην σόρεψη καταλήπων του μεταβολισμού αυτών των λαχανικών που μπορεί να έχουν προκαλέσει τοξικότητα σε κάποιους ανθρώπους σε σχέση με κάποιους άλλους. Έχουμε μια ερώτηση η οποία είναι από μια κυρία που μας ρωτά αν το Χασιμότο θα μπορούσε να έχει προκληθεί από αδένωμα υποφύσεως. Η υπόφυση είναι ο κεντρικός ρυθμιστής του ορμονικού συστήματος. Συνήθως η υπόφυση είναι αυτή που δίνει εντολή στον θυροειδή να λειτουργήσει. Οπότε, συγγνώμη, μιλάμε για υποθυροειδισμό ή Χασιμότο. Χασιμότο. Ωραία. Το Χασιμότο είναι μια αυτοάνωση ενός, δεν συνδέεται με την υπόφυση. Η υπόφυση θα μπορούσε να ζορίζεται στην προσπάθειά της να πιέσει το θυροειδή να ανταπεξέλθει και να οδηγηθεί σε υπερτροφή. Αλλά τα δύο νοσήματα δεν είναι ότι η υπόφυση προκάλεσε το Χασιμότο. Το Χασιμότο είναι αυτοάνωσο νόσημα, το αδένωμα είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια υπερτροφία της υπόφυσης. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ορμονικές και μεταβολικές παράμετροι όπως αντίσταση στην ινσουλίνη που επηρεάζουν από κοινού, αλλά δεν είναι το αδένωμα που οδηγεί στην εκδήλωση της νόσου του Χασιμότο. Η επόμενη ερώτηση αφορά το αν η κληρονομικότητα παίζει ρόλο στην εκδήλωση της θηροειδίτιδας Χασιμότο. Η κληρονομικότητα στα αυτοάνωσα νοσήματα γενικά και ιδιαίτερα στην νόσο του Χασιμότο έχει κάποιο ρόλο αν είναι χαμηλός, είναι μικρός, δηλαδή είναι κάτω από 20%, το 80% αφορά
τον τρόπο ζωής, τις ελλείψεις και τις μεταβολικές διαταραχές. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση αφορά τις εξετάσεις και αν μπορούν να διακρίνουν φλεγμονές, αν υπάρχουν δηλαδή φλεγμονές στον οργανισμό και πού. Ωραία, εξετάσεις δεν είναι διαγνωστικές, δεν βρίσκουν αν υπάρχουν ή όχι φλεγμονές. Αυτό που εντοπίζουν είναι ποια είναι η ικανότητα του οργανισμού να διαχειριστεί τις φλεγμονές. Φλεγμονές μπορεί να υπάρχουν παντού, μπορεί να υπάρχουν εξετάσεις γενικές που να δείχνουν μια δείκτης φλεγμονής που να είναι αυξημένη. Το ζήτημα είναι ότι το πρόβλημα είναι η χρόνια φλεγμονή. Η φλεγμονή είναι μια διαδικασία του οργανισμού για να επουλώσει μια βλάβη που έχει υποστεί. Χτυπάω το χέρι μου, πρίζεται και πονάει. Αυτή είναι η φλεγμονή. Η φλεγμονή όμως είναι η διαδικασία που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να επουλώσει μια βλάβη που έχει προηγηθεί. Οπότε, μέχρι και αρκετά χρόνια, λίγα χρόνια πριν, η προσέγγιση ήταν να διακόψουμε τη φλεγμονή. Η διακοπή όμως της φλεγμονής οδηγεί και στη διακοπή της επούλωσης. Οπότε, έχουμε χρονιότητα της φλεγμονής και η χρήση λοιπόν ισχυρών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, κορτιζόνης ή ανοσοκατασταλτικών, ναι, μεν βελτιώνει τα συμπτώματα, αλλά δεν επιτρέπει την επούλωση των ιστών. Οι νέες προσεγγίσεις, και μπορείτε να βρείτε και ένα άρθρο που έχουμε γράψει πρόσφατα με ένα δημοσίευμα στο National Geographic, ότι η νέα προσέγγιση είναι να βοηθήσουμε τον οργανισμό να φτάσει σε επίλυση της φλεγμονής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία της φλεγμονής και την διαδικασία επούλωσης, ώστε να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία. Οπότε οι εξετάσεις βρίσκουν πού υπάρχει μπλοκάρισμα, γιατί το σώμα δεν μπορεί να λύσει τις φλεγμονές και τι πρέπει να κάνει για να τις λύσει. Θα περάσουμε τώρα σε μια άλλη ερώτηση, η οποία αφορά το στρες. Αναφερθήκατε για το ρόλο που παίζει η κληρονομικότητα και ο τρόπος ζωής στην εκδήλωση της νόσου. Και τώρα έχουμε μια ερώτηση, η οποία αφορά το στρες. Τι ρόλο παίζει λοιπόν το άγχος στην ανάπτυξη της θηροειδίτιδας Χασιμότο? Το στρες είναι ένας λειτουργικός παράγοντας ως μηχανισμός πυροδότησης. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν οι μεταβολικές διαταραχές και έλλειψη του οργανισμού, έλλειψη της βιταμίνης D, σελήνιου, χρωμίου, μαγνησίου, που είδαμε αντίσταση στην ινσουλίνη, και σε αυτό το μεταβολικό υπόβαθρο να προκύψει ένας στρεσογόνος, σημαντικός στρεσογόνος παράγοντας, που θα λειτουργήσει ως μηχανισμός πυροδότησης. Από μόνο του δεν αρκεί, ή αν προκαλέσει μια διαταραχή στο θηροειδή, αυτή θα είναι στιγμία και με την αποκατάσταση του στρες θα υποχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο τα άτομα δεν προλαβαίνουν να το διαχειριστούν. Οπότε το στρες παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά ως μηχανισμός πυροδότησης. Η επόμενη ερώτηση αφορά... Συγγνώμη, να προσθέσω κάτι σχετικά με αυτό. Σε πρόσφατη στατιστική ανάλυση που κάναμε, που αναμένεται να δημοσιευθεί, είδαμε ότι από τους ασθενείς που παρακολουθούμε στην κλινική μας, το 83% βιώνει συνθήκες στρες κατά τελευταία διετία τουλάχιστον, έντονου στρες. Μόνο ένα 17% δήλωσε ότι δεν βιώνει έντονο στρες. Παρότι λοιπόν μόνο το 17% λειτουργεί σε συνθήκες φυσιολογικού στρες ή δεν νιώθει ότι πιέζεται από το στρες, το 85% των ασθενών μας που ακολούθησαν, οι ίδιοι ασθενείς που ακολούθησαν τις οδηγίες μας, είδε βελτίωση. Οπότε, παρόλο ότι το 83% βιώνει στρες, αυτά τα ίδια άτομα, ακολουθώντας και βελτιώνοντας το μεταβολικό τους προφίλ, οδηγήθηκαν σε βελτίωση της κλινικής εικόνας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Η επόμενη ερώτηση αφορά το αν μπορεί ουσιαστικά να θεραπευτεί πλήρως ένας ασθενής που πάσχει από θηροειδίτιδα Χασιμότο και να σταματήσει τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, λόγω του ότι ο θηροειδής του θα μπορεί πλέον να ανταποκρίνεται κανονικά χωρίς να χρειάζεται ορμονική υποκατάσταση. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί όπως είπαμε, η καταστροφή του θηροειδή είναι ουσιαστικά μία αναστρέψιμη. Θα πρέπει να περισσώσουμε το υπόλοιπο του θηροειδή, ούτως ώστε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποκαταστήσουμε την ποιότητα ζωής του ασθενού, που αυτό είναι κάτι που είναι εφικτό. Να διακοπεί η φαρμακευτική αγωγή είναι σπάνιο, έχει συμβεί κάποιες φορές στις ασθενείς μας. Πιθανόν το ποσοστό του θηροειδή αδένα που έχει καταστραφεί ήταν μικρό και η αποκατάσταση της λειτουργίας στα υπόλοιπα κύτταρα να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διακόπτεται η αγωγή, ούτε μειώνεται. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής, γιατί λαμβάνοντας
την αγωγή υποκατάστασης, δεν η αντίσταση στην ινσουλίνη παραμένει, η ελλείψη του οργανισμού παραμένουν, η αλλαγή στο μικροβίωμα παραμένει, η δυσκολία του οργανισμού να επουλώσει και να διορθώσει βλάβες λόγω της δυσχέρειας του μηχανισμού φλεγμονής παραμένουν, η διαταραχή στη διάθεση παραμένει, η αδυναμία συγκέντρωσης και η μειωμένη πνευματική διάβγεια παραμένουν, οι διαταραχές στο χαρακτηριστικό παραμένουν, παρότι ο ασθενής λαμβάνει την ορμονική υποκατάσταση και παρότι οι τιμές των θηροειδικών του ορμονών είναι φυσιολογικές. Γιατί αυτό σημαίνει γιατί δεν έχουν διορθωθεί όλοι οι προηγούμενοι παράγοντες που έχουμε πει. Οπότε στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε την ποιότητα ζωής του ασθενούς και την λειτουργία του οργανισμού του και του μεταβολισμού του συνολικά. Η επόμενη ερώτηση είναι από μια ασθενή που μας αναφέρει ότι έχει χασιμότο με καλή TSH, έχει αύξηση σωματικού βάρους και σπλαχνικού λίπους και δεν κάνει μια σωστή διατροφή. Θα μπορούσε η ομάδα μας να τη βοηθήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση? Φυσικά, είναι μια κλασική περίπτωση που μπορεί να βοηθηθεί και θα έχει πολλά ωφέλη, αρκεί βέβαια να χρειάζεται, όπως είπα, η ενεργή συμμετοχή του ασθενούς. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι. Όπως όταν ήμουν μαθητής μου, λέγει ο πατέρας μου, μακάρι να μπορούσα εγώ να διαβάσω για σένα. Δεν γίνεται να διαβάσω εγώ. Έτσι κι εμείς θα μπορούμε να δώσουμε τις οδηγίες, μπορούμε να στηρίξουμε, μπορούμε να κάνουμε το μονοπάτι πιο εύκολο, γιατί κάνοντας το λάθος τρόπο, όπως είδα, οι μηχανισμοί προσαρμογής του οργανισμού δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας, γιατί έχει αποκλίνει πάρα πολύ το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής μας από το φυσιολογικό. Και το σώμα μας προσπαθώντας να επιβιώσει σε συνθήκες τελείως διαφορετικές από τις οποίες έχει προσαρμοστεί και είναι γενετικά προγραμματισμένο, δυστυχώς μας οδηγεί σε μια σταθερή επιδείνωση. Εμείς μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή την πορεία. Θέλει το χρόνο, θέλει την προσπάθεια, αλλά μπορεί να γίνει. Και κάποιος ακολουθώντας τις οδηγίες μας, μπορώ να πω ότι είναι, το κάνουμε πολύ πιο εύκολο και εφικτό από ότι με άλλους τρόπους. Θα περάσουμε τώρα σε ερωτήσεις που αφορούν καθαρά την αντίσταση στην ινσουλίνη, η οποία φαίνεται να απασχολεί πάρα πολλούς ασθενείς. Ας ξεκινήσουμε με το πώς μπορεί να γίνει η διάγνωση ότι κάποιος έχει αυτή τη διαταραχή, έχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Οι κλασικές εξετάσεις μπορούν να μετρήσουν, καταρχήν μπορούν να μετρήσουμε επίπεδα ινσουλίνης ενθυτίας, να μετρήσουμε επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα ταυτόχρονα με την μέτρηση των επιπέδων της ινσουλίνης, μπορεί να γίνει καμπύλη ζαχάρου, μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα για να αξιολογηθεί η κατάσταση αυτή. Οι μεταβολικές αναλύσεις όμως μας επιτρέπουν να το κάνουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, μετρώντας συγκεκριμένους δείκτες που συνδέονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη και είναι και πολύ ευαίσθητη και λιγότερο επεμβατική, γιατί ένας από τις πιο ακριβείς μεθόδους για να αξιολογηθεί και η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι η δοκιμασία με την κατάποση γλυκόζη, δηλαδή κάποιος πρέπει να πάρει 75 γραμμάρια γλυκόζης και πρέπει να κάνει μετρήσεις για τις επόμενες 2 ώρες, να του πάρουν αίμα κτλ. Είναι μια αρκετά επεμβατική διαδικασία, δεν είναι ευχάριστη. Πολλές φορές δημιουργεί τάση για αιμετό, ενοχλήσεις γαστρικές και το να σου πάρουν και αίμα αρκετές φορές μέσα σε ένα 2 ώρο δεν είναι ευχάριστο. Μέσα από τις μεταβολομικές αναλύσεις μπορούμε πολύ πιο εύκολα να διαπιστώσουμε την αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά όχι μόνο αυτό, μπορούμε να διαπιστώσουμε και γιατί στο συγκεκριμένο ασθενή εκδηλώνεται αντίσταση στην ινσουλίνη και τι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται απλά η διάγνωση ότι κάποιος έχει αντίσταση στην ινσουλίνη, το σώμα του δεν ανταποκρίνεται, αλλά ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που πρέπει να διορθωθούν για να διορθωθεί η αντίσταση στην ινσουλίνη. Ένα άτομο το οποίο έχει αντίσταση στην ινσουλίνη και θηροειδική στα Χασιμότο, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλώσει διαβήτη τύπου 2? Ναι, φυσικά. Η αντίσταση στην ινσουλίνη περιγράφεται ένας άλλος όρος, είναι και ως προδιαβητική κατάσταση. Οπότε ναι, έχει μεγάλο κίνδυνο. Και ιδιαίτερα με την νόση του Χασιμότο που οδηγεί σε υποθηροειδισμό και μεταβολισμός επιβραδύνεται και η αντίσταση στην ινσουλίνη επιβαρύνει τον θηροειδή. Και ο χαμηλός θηροειδής επιβαρύνει τις καύσεις των ζαχάρων, είναι ένας φαύλος κύκλος που αλληλοτροφοδοτείται και σταδιακή και σταθερή επιδείνωση της κατάστασης υγείας του ασθενού. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι η εξής. Μας αναφέρει μια ασθενής ότι πάσχει από αντίσταση στην ινσουλίνη και Χασιμότο,
κάνει συχνά υπογλυκαιμίες, συνήθως μετά το μεσημεριανό γεύμα. Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο τρόπους αντιμετώπισης. Από τη μία, να αύξηση τη δόση του Ρεταφόρμ, είναι το φάρμακο που λαμβάνει, όσο κάνει τις υπογλυκαιμίες, και από την άλλη είναι να το διορθώσει με διατροφή. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό? Εντάξει, φυσικά να πω ότι θα απαντήσουμε με βάση την κλινική μας εμπειρία. Κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός και θα πρέπει να τον παρακολουθούμε συνολικά για να μπορούμε να απαντήσουμε συγκεκριμένα. Αλλά τώρα ας μιλήσουμε στα πλαίσια τα γενικά. Μετφορμίνη χορηγείται συχνά για την, που είναι το ενεργό συστατικό. Χρησιμοποιείται συχνά για τη διόρθωση αντίστασης ινσουλίνης. Είναι από τα καλύτερα φάρμακα στην ιατρική. Το χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Έχουμε μεγάλη εμπειρία. Είναι εξαιρετικό. Είναι και το μόνο φάρμακο που έχει πάρει έγκριση για κλινική μελέτη από τον FDA για την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Γιατί, όπως είπαμε, η ινσουλίνη είναι κεντρικός παράγοντας στην πλειονότητα των χρονίων νοσημάτων που απειλούν την υγεία και τη ζωή στο δυτικό πολιτισμό, στις αναπτυγμένες χώρες. Οπότε είναι ένα καλό φάρμακο. Δυστυχώς, σε πολλούς ασθενείς δημιουργεί γαστρικές διαταραχές, μπορεί να κάνει τάση γεμετός, σκόμματα, να μην είναι καλά ανοιχτό. Και πολύ συχνά οι ασθενείς, επειδή λαμβάνουν τη μετφορμίνη, δεν διορθώνουν τη δίαιτα, όπου είναι επίσης σημαντικό κομμάτι, γιατί αν δεν διορθώσεις τη δίαιτα, όσο μετφορμίνη και να πάρεις, δεν πρόκειται να διορθώσεις τον παράγοντα που οδηγεί στην αντίσταση της ινσουλίνης. Γιατί τρώγοντας τροφές που προκαλούν έκρηση με ινσουλίνη σε μεγάλη ποσότητα, και γι' αυτό και η κυρία έχει και υπογλυκαιμίες, γιατί τρώγοντας, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, όπως αν πάμε στην εικόνα που είχαμε με τις με την καμπύλη. Ωραία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε με την κόκκινη γραμμή βλέπουμε την πορεία των επιπέδων ζαχάρου όταν κάποιος καταναλώνει τροφές που είναι επεξεργασμένες ή εύκολα γίνονται ζάχαρη στον οργανισμό. Δηλαδή, κάποιος τρώει πατάτες ή ρύζι ή τρώει ένα γλυκό. Η ταχύτητα που ανεβαίνει ζάχαρη στο αίμα, τη γλυκόζη, είναι πολύ μεγάλη. Οπότε αυτό αναγκάζει το σώμα να παράξει μεγάλη ποσότητα ινσουλίνης. Η μεγάλη ποσότητα ινσουλίνης ρίχνει απότομα τη γλυκόζη και οδηγεί σε υπογλυκαιμία. Ο ασθενής εδώ στην υπογλυκαιμία θέλει να φάει πάλι κάτι γλυκό. Τρώγοντας κάτι γλυκό, ξαναδημιουργεί μια αντίστοιχη εικόνα και ξαναοδηγείται σε υπογλυκαιμία. Οπότε, όσο περισσότερο τρώει τροφές που του ανεβάζουν απότομα τη γλυκόζη, τόσο περισσότερες υπογλυκαιμίες έχει. Εάν δεν οδηγηθεί, δεν βοηθηθεί να καταναλώνει τροφές που δεν δημιουργούν spike, αυξημένες εκρήξεις, εκρήσεως ινσουλίνης στο αίμα, δεν πρόκειται ποτέ να βγει από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα κινηθούμε σε κατηγορίες για να απαντήσουμε όσες περισσότερες μπορούμε. Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο στο θέμα με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Ένας ασθενής ο οποίος πάσχει από θυρεοειδίτιδα Χασιμότο. Αλλά εδώ έχουμε και κάποιες ερωτήσεις που υπάρχουν άλλα αυτοάνωσα. Βλέπω εδώ σκλήνες κατά πλάκας. Και έχει και αντίσταση στην ινσουλίνη. Μπορεί αυτό να οδηγήσει στην ανάπτυξη μεταβολικού συνδρόμου και πώς θα μπορούσε κάποιος να το αντιμετωπίσει. Και πώς αυτό φυσικά επηρεάζει την υγεία συνολικά, εφόσον υπάρχουν τόσα νοσήματα. Η αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως είπα, είναι σχεδόν συνώνυμη με το μεταβολικό σύνδρομο. Το μεταβολικό σύνδρομο είναι αποτέλεσμα της αντίστασης στην ινσουλίνη. Δηλαδή, το μεταβολικό σύνδρομο περιγράφει μια ομάδα συμπτωμάτων που προκαλούνται από την αντίσταση στην ινσουλίνη. Οπότε, έχοντας αντίσταση στην ινσουλίνη, καταλήγουμε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να έχουμε και μεταβολικό σύνδρομο. Οπότε, θα πρέπει να διορθωθεί η αντίσταση στην ινσουλίνη για να βελτιωθεί, να μειωθεί η εναπόθεση λίπους, του σπλαχνικού λίπους, να βελτιωθεί ο μεταβολισμός των λιπιδίων, ο μεταβολισμός των τσαχάρων, να μειωθεί η υπέρταση και να μειωθεί και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, που όλα αυτά προάγονται από την αντίσταση στην ινσουλίνη. Ένα απλό τεστ, ας το πούμε και έτσι, αν κάποιος έχει μεταβολικό σύνδρομο για αντίσταση στην ινσουλίνη, είναι να δει, να κοιτάξει την κοιλιά του και να δει ότι η κοιλιά του προεξέχει,
Έχεις πλαχνικό λίπος και άρα έχει μεταβολικό σύνδρομο και αντίσταση στην ινσουλίνη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Μας αναφέρει η ασθενής ότι από το 2004 πάσχει από θυρεοειδή χασιμότητα, η οποία εμφανίστηκε μετά την εγκυμοσύνη της, και 4 χρόνια μετά διαγνώστηκε με πρωτοπαθή χολική κύρωση. Το πρώτο σκέλος της ερώτησής της είναι αν συνδέονται αυτά τα νοσήματα. Και το δεύτερο, τα τελευταία 6 χρόνια αντιμετωπίζει κόπωση, όχι κάθε μέρα, αλλά παραεμέρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο μεταβολικό σύνδρομο και στην αντίσταση στην ινσουλίνη. Ναι, λοιπόν, όπως είπαμε, ένα άτομο που έχει νόσημα χασιμότητα έχει αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσει και άλλο αυτοάνωσο νόσημα. Mm-hmm. Οπότε, γιατί οι μεταβολικές διαταραχές που οδήγησαν στην δυσλειτουργία του ανοσοπαιτικού και στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων και στην ενεργοποίηση του ανοσοπαιτικού στήματος να επιτεθεί στο θυρεοειδή και να τον καταστρέψει, οι ίδιες συνθήκες συνεχίζουν να υπάρχουν στον ασθενή και μπορούν να προκαλέσουν επίθεση του ανοσοπαιτικού και σε άλλα όργανα, σε αυτή την περίπτωση στο ΙΠΑΡ της κυρίας. Το τρίτο σκέλος ήταν... Αν σχετίζεται αυτό που το απαντήσατε ήδη, και δεύτερο, αν η κόπωση που νιώθει σχετίζεται... Ναι, η κόπωση φυσικά. Είναι από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα, γιατί όπως είπαμε, η διαταραχή της καύσης και στην γλυκόζη και στα λίπη, που χαρακτηρίζει το μεταβολικό σύνδρομο και την αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά και την νόση του Χασιμότο, γιατί οδηγεί σε υποθυρεωτισμό και μειωμένο μεταβολισμό, μειώνουν την παραγωγή ενέργειας στον οργανισμό. Οπότε και η ενέργεια που νιώθει μέρα παραμέρα πιθανόν είναι ότι τις μέρες που έχει ενέργεια δεν είναι πραγματικά ενέργεια, είναι υπερένταση, γιατί το σώμα ανταποκρίνεται παράγοντας κορτιζόλη και αδρεναλίνη, ορμόνες του στρες. Εδώ έχουμε μεταβολικό στρες, δηλαδή το σώμα για να ανταπεξέλθει παράγει μεγαλύτερη ποσότητα από αυτές τις ορμόνες. Μπορεί να λειτουργεί και να ανταπεξέλθει και μετά στη συνέχεια πρέπει να μπορέσει για να αποκατασταθεί, αντί να, όπως γίνεται φυσιολογικά, το σώμα να ανακάμψει μετά από το βραδινό ύπνο, χρειάζεται 2 μέρες για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει και πάλι. Οπότε συνήθως έχουμε εναλλαγές υπερέντασης με εξάντληση. Ενώ φυσιολογική διαδικασία, ο φυσιολογικός κύκλος είναι να σηκώνεται κάποιος το πρωί ξεκούραστος, με ενέργεια, διάθεση να κάνει τα πράγματα που πρέπει να κάνει και το σταδιακά στα διάρκεια της ημέρας, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, αρχίζει να μειώνονται τα επίπεδα ενέργειας. Το βράδυ μετά τις 9-10 νιώθει την ανάγκη να ξεκουραστεί, κοιμάται, αναπληρώνει ο οργανισμός την ενέργειά του, διορθώνει τις βλάβες κατά τη διάρκεια του ύπνου και το πρωί ξαναξεκινάει κανονικά ο κύκλος. Αυτή είναι η φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Είναι κάτι που μπορεί να αποκατασταθεί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και να βελτιώσει, όπως είπα, το 85% των περιπτώσεων. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί η βλάβη να είναι τόσο μεγάλη που να μην μπορεί να αποκατασταθεί, αλλά στο 85% των περιπτώσεων αυτό αποκαθίσταται, βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής, βελτιώνεται τα επίπεδα ενέργειας, χρειάζεται το χρόνο, όπως είπαμε, και ενεργή προσπάθεια από πλευράς του ασθενού. Λοιπόν, τώρα επειδή είναι πάρα πολλές ερωτήσεις, τις έχω δει στην πλειοψηφία, θα χωρίσω σε κατηγορίες με θεματικές και θα απαντήσουμε σε γενικές γραμμές. Αρχικά αναφέρουν σχεδόν όλοι οι ασθενείς ότι αντιμετωπίζουν μεταγευματικές υπογλυκαιμίες. Αν αυτό είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί, και επίσης πάρα πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι βιώνουν ένα αίσθημα πολύ έντονης πείνας. Αν αυτά σχετίζονται με τη θυρεοειδή Χασιμότο... Τα σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Mm-hmm. Αντίσταση στην ινσουλίνη προξενεί αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη έκρηξη ινσουλίνης. Η ινσουλίνη οδηγεί σε υπογλυκαιμία. Ο ασθενής μετά από λίγο πεινάει πάρα πολύ γιατί νιώθει ότι θα λιποθυμήσει. Βγαίνει αδρεναλίνη για να με λιποθυμήσει. Αυτό προκαλεί μεγάλη νευρικότητα. Νιώθει μεγάλη πίεση να φάει. Αυτό που θα τον ανεβάσει γρήγορα γλυκαιμία στο αίμα είναι η υδατάνθρακα, είναι η τροφή που γίνεται ζάχαρη. Και ο ασθενής παγιδεύεται σε ένα φαύλο κύκλο που οδηγεί σε επιδείνωση και της υγείας του και του θεωρητική λειτουργία. Αυτό ναι, μπορούμε να βγούμε. Οι παρεμβάσεις γίνονται και σε μεταβολικό επίπεδο και αποκαθίσταται τη φυσιολογική λειτουργία. Σωστά κάποιος να πεινάει, να χορταίνει, να κρατάει για πολλές ώρες το επίπεδο κορισμού και να έχει ενέργεια χωρίς να χρειάζεται να τρώει συνέχεια. Ίσα-ίσα που αυτό το γεγονός ότι τρώει συνέχεια
είναι που τροφοδοτεί το φαύλο κύκλο. Αλλά δεν μπορεί να βγει. Αυτό είναι το βασικό εμπόδιο, αυτό που περιγράφουν. Είναι το βασικό εμπόδιο που κάποιος δεν μπορεί να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο και δεν έχει να κάνει ούτε να μειώσει κάποιος την ποσότητα τροφής, ούτε να κάνει άσκηση. Όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ τα επίπεδα ενέργειας. Δηλαδή, λες κάποιον να κάνει άσκηση να χάσει βάρος ή να βελτιώσει την αντίσταση στην ινσουλίνη. Μα αφού ο άνθρωπος είναι κουρέλι, είναι εξαντλημένος, έχει υπερένταση, τι άσκηση να κάνει. Οπότε, αν δεν αντιμετωπιστούν αυτές οι βασικές μεταβολικές διαταραχές και να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία, δεν μπορεί κάποιος από μόνος του να βγει από αυτό. Πολύ ωραία. Στο ίδιο μοτίβο είναι και το θέμα της ρύθμισης του βάρους στα φυσιολογικά επίπεδα, που είναι ίσως το νούμερο ένα θέμα που φαίνεται εδώ από τις ερωτήσεις να απασχολεί τους ασθενείς με θηρεοειδική Χασιμότο. Αρχικά, αν μπορείτε να μας απαντήσετε πώς μπορεί να ρυθμιστεί και πόσο χρόνος χρειάζεται. Η αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως είπαμε, είναι ένας μηχανισμός που οδηγεί σε αυξημένη έκρηση ινσουλίνης, γιατί τα κύτταρα δεν ανταποκρίνονται. Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που μπλοκάρει, κλειδώνει το λίπος και δεν επιτρέπει στον οργανισμό να κάψει λίπος. Οπότε, όταν κάποιος έχει αντίσταση στην ινσουλίνη, παρότι μπορεί να προσπαθεί να μειώσει την ποσότητα τροφής που προσλαμβάνει, δεν μπορεί να κάψει λίπος. Δεν καίει λίπος, πεινάει συνέχεια, καταλήγει να τρώει περισσότερη τροφή και δεν μπορεί να βγει από αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που στοχεύουμε δεν είναι να χάσει κάποιο, να έρθει κάποιος και να χάσει τόσα κιλά σε τόσες εβδομάδες, σε ένα μήνα. Είναι να αποκαταστήσουμε την φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού του, ώστε να ελέγξει τον κορισμό, να ελέγξει τις καύσεις, να έχει ενέργεια, και αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε σταθεροποίηση του και μείωση του σωματικού βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να αποκατασταθεί η φυσιολογική υγιής λειτουργία του οργανισμού και μετά ο ασθενής να μπορέσει να κρατήσει χωρίς να κάνει υπερπροσπάθειες, θυσίες. Γιατί πάρα πολύ συχνά κατηγορούνται και οι ασθενείς ότι δεν είναι εγκρατείς, ότι φταίνουν αυτοί, ότι δεν κάνουν άσκηση, ότι και αν τρώγανε λιγότερο. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει μια υποκείμενη μεταβολική διαταραχή που είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και συνήθως οι προσπάθειες που κάνουν οι ασθενείς για να βγουν και να μειώσουν το βάρος τους επιδεινώνουν αυτή τη μεταβολική διαταραχή και τους παγιδεύουν και οδηγούν οι ασθενείς να είναι απελπισμένοι και να μην ξέρουν πώς να βγουν από αυτό. Αυτό λοιπόν μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί δίνοντας χρόνο, κάνοντας εξετάσεις, βρίσκοντας ακριβώς τους μηχανισμούς και παρεμβαίνοντας με μια στήριξη. Όταν λέω στήριξη, εννοώ σε βιολογικό και μεταβολικό επίπεδο, ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για να μπορέσει το άτομο να αλλάξει τρόπο ζωής και να αποκαταστήσει την φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού του. Πολύ ωραία. Αρχικά θα θέλαμε να μας αναφέρετε κάποιες τροφές οι οποίες δεν προκαλούν αυξημένη έκρηση ινσουλίνης και βοηθούν τον οργανισμό μετά την κατανάλωσή τους. Και συνδυαστικά θα θέλαμε να αναφερθείτε και στη συμβολή της 16ωρης νηστείας, στη ρύθμιση των επιπέδων της ινσουλίνης και στην αντιμετώπιση της αντίστασης στην ινσουλίνη. Φυσικά. Επαναλαμβάνω, κάθε οργανισμός μεταβολίζει διαφορετικά τις τροφές. Οπότε μπορεί για έναν άνθρωπο να πρέπει να φάει κρέας και να νιώσει καλά, κάποιον άλλο να τρώει περισσότερα λαχανικά για να νιώσει καλά. Γενικές κατηγορίες τροφών, που επαναλαμβάνω μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο, τα αυγά είναι εξαιρετική τροφή. Είναι πολύ σημαντικό σε όλα αυτά που λέμε οι τροφές να είναι καλής ποιότητας, γιατί αυγά που έχουν παραχθεί με κότες που τρώνε καλαμπόκι, κρεατάλευρα και παίρνουν ορμόνες και αντιβιωτικά, δεν είναι καλά. Αλλά το ίδιο ισχύει και για λαχανικά που έχουν ψεκαστεί με μεγάλες ποσότητες από φυτοφάρμακα και το καθεξής. Μεταβολικά, ωστόσο, τα αυγά λοιπόν είναι εξαιρετική τροφή. Τα αυγά πρέπει να τρώγονται με τον κρόκο. Έχουν ένα συγκεκριμένο μεταβολικό αποτέλεσμα όταν τρώγονται υπό αυτές τις συνθήκες. Το ψάρι, το κρέας, οι ελιές, η ξηρή καρπή είναι εξαιρετική τροφή και που συνήθως αποφεύγονται. Αυτές που σας αναφέρω τώρα είναι και τροφές που συνήθως το λάδι ελιάς, το βούτυρο, κατσικίσιο ιδανικά, είναι τροφές που αποφεύγονται γιατί θεωρούνται ότι έχουν μεγάλες θερμίδες και πηγαίνοντας ο ασθενής σε τροφές που δεν έχουν θερμίδες αλλά έχουν πολύ γλυκόζι και διαταράσσουν την έκρηση της ινσουλίνης, δεν καταφέρνει να βγει και αυτό είναι που ισχυραίνει και την εικόνα. Η 16ωρη νηστεία μπορεί να βοηθήσει. Η 16ωρη φυσικά και μπορεί να βοηθήσει. Το θέμα όμως και πάλι είναι ότι κάποιος που έχει αυτήν την εικόνα με υπογλυκαιμίες, αν πάει να κάνει κατευθείαν 16ωρη νηστεία,
θα κάνει βαριές υποκλικεμίες και μπορεί και να λιποθυμήσει. Οπότε θα πρέπει να γίνεται μια σταδιακή προσαρμογή. Θα πρέπει πρώτα να αλλάξει τη διατροφή του, να έχουμε μείωση των επιπέδων ινσουλίνης στο αίμα του, για να μπορέσει σταδιακά να αυξηθεί και να πάει στο 16ωρο. Πολύ συχνά ακούμε ανθρώπους που κάνουν από μόνοι τους νηστεία, οπότε έχουν μεγάλο εκνευρισμό, έχουν τρόμο, έχουν διαταραχή του ύπνου. Δεν μπορεί κάποιος έτσι ξαφνικά εκεί που κάνει 5 γεύματα τη μέρα, 6 ή το κάνει σνακ όλη τη μέρα ξαφνικά να κάνει 16ωρο. Θα είναι μεγάλο σοκ για τον οργανισμό του και δεν θα μπορέσει και να το καταφέρει. Ωραία. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει χωρίς ιατρική παρακολούθηση και αν είναι και ασφαλές. Επουδενή δεν το συνιστώ, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα και μπορεί να έχει κάποιες φορές και να έχει και σοβαρές συνέπειες. Πρέπει να γίνεται με παρακολούθηση από γιατρό και διατροφολόγο παράλληλα, ιδανικά. Θα θέλαμε επίσης να μας απαντήσετε στο αν οι ορμονικές διαταραχές και οι πολυκυστικές οθήκες συνδέονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Και αν ναι, φυσικά. Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι κάτι το οποίο μπορεί να διορθωθεί. Ναι. Η αντίσταση στην ινσουλίνη, λοιπόν, είναι κάτι που μπορεί να θεραπευτεί. Συνδέεται άμεσα με τον τρόπο ζωής και διατροφής και τις ελλείψεις του οργανισμού, όπως είπαμε και στην παρουσίαση. Και αυτοί είναι παράγοντες που μπορούν να μεταβληθούν. Για να μεταβληθούν, πρέπει κάποιος να λάβει σωστές οδηγίες για να μπορέσει να το κάνει, γιατί είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Το πρώτο σκέλος ήταν. Α, οι πολυκυστικές οθήκες. Ναι. Οι πολυκυστικές οθήκες, λοιπόν, είναι μια διαταραχή που συνδέεται άμεσα και οφείλεται στην αντίσταση στην ινσουλίνη. Όπως επίσης, μια άλλη διαταραχή που οφείλεται κυρίως στην αντίσταση στην ινσουλίνη είναι η λιπόδης διήθηση. Ένα 40% των ενηλίκων έχει λιπόδη διήθηση που οφείλεται σε αντίσταση στην ινσουλίνη και μεταβολικό σύνδρομο. Οι πολυκυστικές οθήκες επίσης, και επειδή η ινσουλίνη ρυθμίζει τα επίπεδα ενέργειας στον οργανισμό, είναι μια ορμόνη που έχει άμεση επίδραση και ρυθμίζει τη λειτουργία όλου του ορμονικού συστήματος. Οπότε διαταραχές στη λειτουργία της ινσουλίνης οδηγούν σε ορμονικές διαταραχές και σε επίπεδα εστρογόνων, τεστοστερόνης, συνδέονται με τους άντρες με υπερτροφία του προστάτη, οι γυναίκες με πολυκυστικές οθήκες, με δυσμηνόρια, με διαταραχές της περίοδου, με μειωμένη γονιμότητα. Η αντίσταση ινσουλίνης συνδέεται μαζί με αντίσταση στη λεπτίνη, μια άλλη ορμόνη που παράγεται παράλληλα με την ινσουλίνη, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη μειωμένη, οδηγούν σε υπογονιμότητα. Ο οργανισμός, ο εγκέφαλος, λαμβάνει λαθασμένα σήματα, γιατί δεν μπορεί να διαβάσει την ινσουλίνη και τη λεπτίνη ότι δεν έχει αποθέματα λίπους. Εδώ φανταστείτε ότι ένα άτομο που είναι υπέρβαρο υπαχύσαρκο, ο εγκέφαλός του διαβάζει ότι είναι ισχνό και αυξάνει την πείνα και τον οδηγεί να τρώει περισσότερο. Εφόσον είναι ισχνό, ή αυτό τουλάχιστον έχει διαβάσει ο εγκέφαλος, γιατί είναι μπερδεμένος για τα λάθος σήματα, δεν επιτρέπει στον οργανισμό να πάει σε κοίηση, γιατί εφόσον δεν μπορείς να θρέψεις τον οργανισμό σου, πώς θα θρέψεις και ένα έμβριο. Οπότε αυτά τα λαθασμένα μηνύματα και οι ορμονικές διαταραχές και οι μεταβολικές διαταραχές πρέπει να διορθωθούν. Θέλει δουλειά, θέλει χρόνο, θέλει ειδικές εξετάσεις, αλλά είναι κάτι που μπορεί να γίνει και οι αλλαγές είναι σημαντικές. Είναι σημαντικές και στη γενικότερη κατάσταση υγείας των ασθενών, και στη διάθεση και στην ποιότητα ζωής και στην νόσο του Χασιμότο που συζητάμε εδώ. Αλλά γενικότερα η αντίσταση στην ινσουλίνη συμμετέχει σχεδόν σε όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα, και στα αυτοάνωσα και στα χρόνια, και επίσης συμβάλλει και στην επιτάχυση του γύρατος στον οργανισμό. Γιατί όπως είπαμε, είναι αυξητικός παράγοντας, αυξάνει ταχύτητα που λαπλασιάζουν τα κύτταρα και αυξάνει ταχύτητα που γυρνάμε. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να μας απαντήσετε για το δεύτερο πιο συχνό θέμα που απασχολεί τους ασθενείς μέσα από τις ερωτήσεις που έχουμε λάβει, και αφορά τις γαστρεντερικές διαταραχές στους ασθενείς με θυρεοειδήτητα Χασιμότο. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και αν είναι κάτι που εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Πραγματικά, γαστρεντερικές διαταραχές και αυτές είναι σημαντικό κομμάτι, συνδέονται. Είναι από τα κομμάτια που συνδέονται. Η θυρεοειδήτητα του Χασιμότο, εφόσον πάμε σε υποθυρεοειδισμό, επηρεάζει την κινητικότητα του εντέρου και μειώνει την κινητικότητα, οπότε οδηγεί σε δυσκολιότητα.
Η διαταραχή που σχεδόν πάντα συνοδεύει λόγω του μεταβολικού συνδρόμου και της κακής διατροφής ή της εσφαλμένης διατροφής που ακολουθούν τα άτομα, έχουμε αλλίωση του μικροβιώματος, προκαλούνται ζυμώσεις, έχουμε φουσκώματα, έχουμε καύσο σε πολλούς ασθενείς, αλλά τα περισσότερα συμπτώματα είναι κυρίως από το έντερο, πιο συχνά. Δεν είναι όμως σπάνια και η γαστροσφαγική παλινδρόμηση και προβλήματα στο μάχη. Αλλά το έντερο είναι και η δυσκυλιότητα και η μειωμένη κινητικότητα. Αλλά πολλές φορές μπορεί να υπάρχει και εναλλαγές με διάρειες, γιατί παράγονται τοξικές ουσίες από την αυξημένη, αυξημένη παρουσία δυνητικά παθογόνων μικροβίων που δημιουργούν ερεθισμό στο βλενογόνο του εντέρου και παράγεται και αυξημένη βλένη και ερεθισμός. Οπότε μπορούμε να έχουμε αλλαγές δυσκυλιότητας με διάρρεια, παρουσία βλένης, αερίων, φουσκώματος και γενικά μια πολύ δυσαρεστική εικόνα που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Πολύ ωραία. Εν κατακλείδη λοιπόν, γιατί έχουμε ολοκληρώσει, έχουμε ξεπεράσει και τη μία ώρα, θα θέλαμε να μας συνοψίσετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα με θηροειδίτιδα Χασιμότο αντίσταση στην ινσουλίνη μεταβολικό σύνδρομο. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται να ακολουθούν την αγωγή που συστήνουμε για να δουν βελτίωση και αν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κάνουν εφόρου ζωής για να βελτιωθούν και να διατηρήσουν και τα κέρδη τους εφόσον ξεκινήσουν και πηγαίνουν καλά. Τα ωφέλη που μπορούν να έχουν τα άτομα είναι σημαντικά. Χρειάζονται 6 με 8 μήνες για να έχουμε τις περισσότερες αλλαγές, τις μεταβολικές, που θα οδηγήσουν σε μια σταθεροποίηση σε ένα έτος. Θέλουμε 2 χρόνια για να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα. Αν και μετά τους 6 με 8 μήνες είναι σημαντική η διαφορά. Βέβαια και πολλές φορές όταν οι ασθενείς είναι πολύ τυπικοί και κάνουν ακριβώς και αυτά που τους λέμε στο πρώτο τρίμηνο, έχουν τεράστια αλλαγή στην ποιότητα ζωής τους, αλλά για την πλειοψηφία των περιπτώσεων 6 με 8 μήνες οδηγούν στην πλειοψηφία τις περισσότερες αλλαγές, 1 χρόνο για να σταθεροποιηθούν και 2 χρόνια για να έχουμε τη βέλτιστη ανταπόκριση. Από αυτό το σημείο και μετά ο ασθενής γνωρίζει τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει, θα ακολουθήσει έναν τρόπο ζωής που ταιριάζει στον οργανισμό του και στον τρόπο ζωής του. Δεν σημαίνει ότι πέρασαν 2 χρόνια και αρχίζει και τρώει πατατάκια και γαριδάκια και cornflakes και οτιδήποτε άλλο. Απλά όντας σε μια πολύ καλή κατάσταση που και που μπορεί να τρώει και κάτι που μπορεί να μην είναι υγιεινό για την ευχαρίστηση να το φάει. Μπορεί να φάει μια πίτσα, μπορεί να φάει ένα γλυκό και να κάνει μια επιλογή γνωρίζοντας και ο ίδιος τι του ταιριάζει, τι δεν του ταιριάζει και πόσο συχνά μπορεί να πάει κόντρα στις φυσιολογικές ανάγκες του οργανισμού του. Πολύ ωραία. Θα απαντήσω εντάχει 2 ερωτήσεις που αφορούν διαδικαστικά θέματα. Αρχικά, αν αναλαμβάνουμε εξ αποστάσεως ως ασθενείς, βεβαίως και αναλαμβάνουμε. Η κλινική μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι απαραίτητη δηλαδή η φυσική παρουσία του ασθενή για να γίνει η παρακολούθηση. Και φυσικά, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με το κόστος και την ακριβή διαδικασία, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία στο 210-36-11-054 για περισσότερες πληροφορίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή και ιδιαίτερα για τις ερωτήσεις. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που πραγματικά απασχολεί τους ασθενείς και ίσως επανέλθουμε γιατί είναι αρκετά κομμάτια που δεν έχουμε απαντήσει από τα θέματα που μας έθεσαν οι ασθενείς. Έχουμε απαντήσει τις βασικότερες κατηγορίες ερωτήσεων και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το πόσα πολλά πράγματα θα θέλετε να ρωτήσετε τον γιατρό. Οπότε δεσμευόμαστε να κάνουμε και μια δεύτερη συνάντηση με το ίδιο θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον γιατρό, τον κύριο Τσουκαλά, για την παρουσίασή του και τις λεπτομερέστατες απαντήσεις του πάνω στο θέμα. Εγώ ευχαριστώ όσους παρευρέθηκαν. Εύχομαι καλό βράδυ και ελπίζω να τα πούμε σύντομα με κάποιο άλλο ενδιαφέρον θέμα. Οπότε γράψτε μας και τι θα θέλατε να ακούσετε, τι σας ενδιαφέρει, ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και θέματα που απασχολούν. Και σε όλους τους φίλους που μας ρωτούν αν θα το αποστείλουμε, να ενημερώσω ότι έχει γίνει register το webinar και θα το αποστείλουμε στο email όλων.
Και να απαντήσω επίσης ότι αυτό είναι ένα webinar που απευθύνεται σε κοινό, δεν απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, οπότε γι' αυτό το λόγο δεν δίνουμε κάποια βεβαίωση ή παρακολούθηση. Ευχαριστούμε και πάλι όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή και σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.